αγαπημένοι μου φίλοι, ψηφίστε το αγαπημένο σας ζευγάρι και δώστε του το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Jazz The Two of Us. Θυμίζω, απόψε έχουμε διπλή αποχώρηση. Και πάμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Γιώργος Θεοφάνους. Γιώργο μου, καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά στη Βίκη εκεί που είναι μαμά όλων. Πόσο σε ζηλεύω. Γιατί είναι μαμά η Βίκη? Έτσι νιώθω αυτό το συνέστημα που έχω, που παίρνω τουλάχιστον από τη Βίκη. Αν η Βίκη είναι μαμά, εγώ είμαι ο μπαμπάς. Πατέρα μου, μπαμπά μου. Εγώ θέλω να πω ότι τον Γιώργο τον αγαπώ πάρα πολύ. Δεν θα πω τώρα γιατί. Τον αγαπώ και τον θαυμάζω πάρα πολύ. Να είσαι γερός. Γιατί? Θέλω να τα ξέρω αυτά. Γιατί θαυμάζω τους ανθρώπους που όταν περνάνε περιπέτειες τις αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία, πίστη και δύναμη. Φιλιά στο Σταμάτη δίπλα, με το αστήρευτο του χιούμορ και τις ατάκες του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πόσο ευγενής και πόσο κύριος είναι, του έδειξε την ώρα που ο παρουσιαστής μας αποφάσισε να σηκώσει τη Δέσποινα πάνω και σηκώθηκε ο άνθρωπος να συνοδεύσει την κυρία, βέβαια. Σε ευχαριστώ. Έτσι, για τη Δέσποινα δεν έχω να πω τίποτα άσχημο. Θα σε περίμενα πιο αυστηρή, αλλά θέλεις να είσαι χρονιά καλή. Χρονιάρα μέρα, γιατί. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι στα προηγούμενα live, Γιώργο μου, δεν την έχεις αφήσει ησυχία τη Δέσποινα, όλο κάτι φταίει, δεν ξέρω τι. Άκουσε κάτι, έχω το θάρρος της Δέσποινας περισσότερο από τους άλλους τρεις και ξέρω ότι δεν παρεξηγεί αυτά που λέμε. Κατάλαβες, εκεί την πληρώνω. Εκεί. Τώρα όσο για την δίπλα. Συγγνώμη, όσο λιγότερο γνωριζόμαστε με τον Γιώργο, τόσο καλύτερα. Νομίζω ότι ο κερδισμένος θα βγει ο παραγωγός που θα αποφασίσει να μας βάλει στην ίδια επιτροπή, Μαρία. Ναι, ρε Γιώργο, Νίκο. Πρέπει να βρεθούμε μια φορά. Έχουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Εγώ θα σας πω κάτι. Είχα μια κουβέντα με την αγαπημένη μου Δέσποινα και ένα θα πω. Είναι σαν το τραγούδι αυτό, θα βγουν αληθινές οι προφητείες. Κάπως έτσι. Περιμένετε, παιδιά. Πράγματα και δεν μου λες και μου κάνεις τη φίλη. Μπορεί να είμαι εγώ πάνω και εσείς από κάτω. Περιμένετε. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτα. Πάμε στο διατάφτα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Συμφωνώ απόλυτα με την επιτροπή απόψη. Απόλυτα και με τη βαθμολογία. Δηλαδή τα δύο τελευταία ζευγάρια, η Ζαρίφη μαζί με τον Ράμο και η Ζωζεφίν, Μαζί με τον Νάσο. Έλα, με τον, το επίθετο θυμάμαι Νάσος, πάντα. Ξεχνώ το μικρό. Με τον Νάσο. Τον Νάσο εγώ είμαι φίλος με τον πατέρα του Νάσου, γι' αυτό θυμάμαι τον Παπαργυρόπουλος. Λοιπόν, ήταν άψογοι απόψε και οι δύο και τα δύο ζευγάρια ήσασταν στην τρίχα, πραγματικά. Όσο για τους υπόλοιπους, Βίκη μου, σ' αγαπώ πολύ, επίτρεψέ μου να σου κάνω μια πολύ μικρή παρατήρηση. Τη δέχομαι. Αγάπη μου, είπες το τραγούδι του Ρέμου. Ξέρεις κάτι τώρα? Ναι. Δεν μας άκουγες καλέ. Πάλι με την γυναίκα μου τα βάλατε. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελάκι. Δεν είναι του Ρέμου. Ο Απόστολος. Είναι του Βαλαρούτσου. Του Απόστολου. Είναι του Βαλαρούτσου. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ο Απόστολος είναι ένα νέο παιδί. Έκανε τεράστια επιτυχία με αυτό το τραγούδι του Ρέμου και που το είπε ο Ρέμος. Είδες και εγώ ρήμη του λόγου, κάνω και εγώ λάθη. Οπότε στην ουσία. Περιμένει την Βίκη Σταυροπούλου να του πει ένα. Έχει δίκιο, του ζητώ συγγνώμη. Το έχουμε πει πέντε φορές. Το κέσσερι, έτσι. Είναι σαν να λέμε τώρα. Πρέπει να βγούμε σε διαφημιστικό κομμάτι. Ναι, αγάπη μου, εμένα κόψει. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα σε ξαναεπαναφέρω μετά, άμα θες. Λοιπόν, έπαθα πλάκα σήμερα με τη ζωή. Η ζωή, αν ακούσετε το βίντεο μετά, δεν είναι για 32 βαθμούς. Είναι για 50. Δεν λέω, σταμάτα τώρα και εσύ υπερβολές. Αλλά πραγματικά. Παίζει να είναι και πολύ σωστή σήμερα. Πάρα πολύ σωστή ήταν σήμερα. Θα το χαίρομαι. Έτσι, και τα μωρά μου δεν το συζητώ, μην τα πειράξει κανείς. Δεν μπορούν να πάνε όλοι στον τελικό, ρε Νίκο, δεν γίνεται. Εγώ το είπα, να πάνε όλοι να τελειώνουμε Χριστούγεννα σήμερα, αλλά μα τι. Αυτό το BBC. Αυτό το BBC. Για σένα δεν είπα τίποτα, Νίκο. Έχω πολλά. Γιώργο, να... περίμενα να επιστρέψουμε μαζί σου σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Γιώργο! Διασκεδάζει μαζί σου. Πάρα πολύ. Λοιπόν, μόνο για σένα δεν είπα τίποτα. Θα σου τα πω και από κοντά. Απλά με ρωτούσε κάποιο σήμερα, ρε παιδί μου, αυτό ο Κοκλώνης τι είναι. Τι είναι, δίνει δώρα, κάνει εκπομπές, σόου, πράγματα. Τι βασιλιάς είναι αυτός, λέω βασιλιάς. Πρόσεξε, το κράτησα εγώ. Αλήθεια, αυτό. Ναι. Πρόσεξε, εγώ αυτό που έχω καταλάβει από σένα είναι ότι είσαι ένα μικρό παιδί που του ανοίγουν την πίσω αυλή και είναι γεμάτη δώρα και δεν ξέρει με τι να πρωτοπαίξει. Φωνάζει και τους φίλους του παρέα. Είσαι ψυχούλα, ρε Νίκο. Ευχαριστώ, Γιώργο. Δηλαδή, αισθάνομαι άσχημα όταν μιλάτε για μένα. Αλήθεια, να μην αισθάνεσαι άσχημα καθόλου. Πείτε για όλους άλλους. Σε ευχαριστούμε που μας έφερες όλους μαζί. Αλήθεια. Εγώ σε ευχαριστώ και είναι τιμή αλήθεια. Που σας έχω όλους. Λοιπόν, ένα μεγάλο χειροκρότημα και ένα φιλί στο Γιώργο.